Λοιπόν, βλέπουμε αυτήν εδώ την άσκηση. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά το οπτικό τη αποτέλεσμα. Δηλαδή, έχουμε ένα μάτσο και εδώ πέρα τα οποία θέλουμε να αναπροσαρμόζονται αυτόματα στο πλάτο τη σελίδα. Δηλαδή, βλέπεις ότι αν η οθόνη μα είναι πάρα πολύ μεγάλη, τότε όλα χωράνε και αμέσω μετά, αναλόγω με το πλάτο τη σελίδα, να γίνεται μια αυτόματη αναπροσαρμογή. Επίσης θυμάσαι ότι είχαμε φτιάξει αυτό εδώ το κουτάκι το οποίο περιέχει ας πούμε μια ταινία και ένα ρητό και αυτόν που το είπε το είχαμε φτιάξει επακριβώς σε προηγούμενο μάθημα. Τώρα λοιπόν έρχεται η ώρα να το συνδυάσουμε ώστε να βάλουμε πολλά τέτοια μαζί και ε, να έχουμε αυτό το ενδιαφέρον οπτικό αποτέλεσμα. Επίσης θα σου βάλω και μια πρόκληση στο... στη λύση αυτής εδώ της άσκησης διότι θα σου δείξω κατευθείαν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Παρ' όλα αυτά Εμένα δεν με ικανοποιεί τόσο πολύ αυτό ο τρόπο, και σου αφήνω σαν πρόκληση, αν βρει κάποιον άλλο τρόπο, ο οποίο να το κάνει ακριβώ το ίδιο πράγμα, κάπω πιο έξυπνα, ε, να παραθέσει τη λύση. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τη λύση, το πώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα γυρίσουμε πίσω και σου προτρέπω να ανοίξει πάλι τι σημειώσει από το πρώτο κιόλα μάθημα. Όπου εδώ θέλουμε μεταβλητό πλήθο στυλών στην πραγματικότητα, εντάξει, και στον αρχικό κώδικα, στον οποίο σου δίνω λοιπόν. Σου δίνω αυτά εδώ τα ντιβάκια καταρχά, τα οποία περιέχουν τα posts τα οποία έχουμε κατασκευάσει. Και αμέσω μετά ο κώδικα τη λύση είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι να του πούμε πρακτικά ότι θέλουμε οι στήλε να είναι auto fill. Δηλαδή, επανέλαβε μου με auto fill στήλε των 200 pixel. Όπου τα 200 pixel, μάλιστα, είναι συγκεκριμένα, είναι το πλάτο αυτών εδώ των εικόνων τι οποίε βλέπει. Αυτό είναι. Δεν θέλει κάτι άλλο δηλαδή. Και αμέσω μετά, εδώ τώρα στο οριζόντιο έχω και ένα θεματάκι, διότι ε, αυτό το οποίο έκανα είναι ότι ξεκινήσαμε με μία γραμμή η οποία είναι των 100 πίξελ και αμέσω μετά με Auto Rows προσθέτει καινούριε γραμμέ των 100 πίξελ όπου αυτέ χρειάζονται. Το ύψος αυτών των posts είναι αρκετά μεγαλύτερο από 100 πίξελ, έτσι, δηλαδή πρέπει να είναι 600, 700, 800 πίξελ κάπου εκεί. Οπότε, Αμέσω μετά, άμα γράψει μόνο αυτόν εδώ τον κώδικα, δεν θα μα ικανοποιήσει γιατί θα εμφανιστούν όλα κατά μήκο μια γραμμή. Αν παρατηρήσει, εδώ ανάλογα με το μέγεθο τη εικόνα, έχουμε και διαφορετικό ύψο μέσα στο post. Οπότε, ο τρόπο τον οποίο έκανα εγώ είναι ο εξή: είναι ότι αναλόγω με το post το οποίο βρίσκουμε, πηγαίνω και καθορίζω σε πόσε γραμμέ των 100 pixel θα γίνει span α πούμε εδώ το Stranger Things, με το μάτι του υπολόγισα ότι πρέπει να γίνει span σε 5 γραμμέ των 100 πίξελ. Επίση, α πούμε, άμα το κάνω span 4, αν παρατηρήσει, κόβεται εκεί το όνομα τη 11. Ωραία, οπότε span 5 για να χωρέσει και αυτό εδώ. Και αμέσω μετά με τον ίδιο τρόπο, α πούμε, στο 24, ο Jack Bauer, έτσι, πήγα και τον έβαλα να κάνει span σε 4 και χωρούσε, σε span σε 3. Δεν χωρούσε, σε σπάν σε 5, σε 5 επίσης έβγαινε υπερβολικά μεγάλο. Συνεπώ, με τον τρόπο αυτό, επειδή θέλω να έχει κειμενόμενο ύψο και να λειτουργούν όλα αυτόματα, χρειάστηκε να κάνω αυτό εδώ το πράγμα. Κατάλαβε. Αυτά λοιπόν, με αυτή την πρόκληση κλείνουν αισίω και όλα τα μαθήματα τα οποία είχαν να κάνουν με το Grid στη σειρά μα.